στη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Συνδεόμαστε με τον Ευάγγελο Ευαγγέλου για όλες τις πληροφορίες. Ευάγγελε, ακούμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αστακός κυριολεκτικά η περιοχή εδώ της επίχωσης στον γνωστό μόλο της Λεμεσού, όπου ήταν προγραμματισμένη για τις 8 να αρχίσει η εκδήλωση για το μεταναστευτικό. Αυτή τη στιγμή άρχισε εδώ να μαζεύεται κόσμος, ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων που έχει στηθεί για συντονισμό της όλης αστυνόμευσης αυτού του γεγονότος, είναι ότι προς το σημείο της εκδήλωσης κατευθύνονται συγκεκριμένες ομάδες ατόμων τώρα για να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Η αστυνομία είναι σε επιφυλακή περιμετρικά της περιοχής εδώ στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, με αυξημένες περιπολίες, με πεζές ομάδες της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, ενώ στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού βρίσκεται και το αντιοχλαγωγικό όχημα Έαντας, μεταφέρθηκε από την Χλώρακα στη Λεμεσό για απόψε και αύριο, αφού ως γνωστό Κωνσταντίνο, κυρίες και κύριοι, και αύριο είναι προγραμματισμένη άλλη μια εκδήλωση στις 7:30 το βράδυ στην περιοχή Εναερίου και πάλι για το μεταναστευτικό. Μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχει ηρεμία, δεν συμβαίνει κάτι το απρόοπτο εδώ στην περιοχή του Μόλου, αναμένοντας βέβαια και την άφιξη των συμμετέχοντων στην απόψινή εκδήλωση. Κωνσταντίνο. Μάλιστα, και υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία, Ευάγγελε, καθώς υπήρχαν και κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και ομάδες που ενδέχεται να παρισφρήσουν σε αυτή την εκδήλωση. Ακριβώς αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζει η αστυνομία και παρακολουθείται η όλη εκδήλωση ακόμη και με ντρόουν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Και οι αντιοχλαγωγικές ομάδες που ήταν εδώ μαζί μας πριν από λίγο, ο υπεύθυνός τους μας ενημέρωσε ότι γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες κατευθύνονται αυτή τη στιγμή εδώ στο σημείο. Και η αστυνομία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να πατάξει οποιοδήποτε φαινόμενο παρανομίας. Ευάγγελε, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι η ειρηνική διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί και την Τετάρτη έξω από το Προεδρικό. Την ίδια ώρα ηρεμία επικρατεί στη Χλώρακα με την παρουσία της αστυνομίας να είναι αυξημένη και τις αρχές να προχωρούν σε ακόμα 4 συλλήψεις. Εξάλλου, συνεχίζονται οι έρευνες και για την απαγωγή νεαρού Ελληνοκύπριου από ομάδα Σύρων, ενώ οι συλληφθέντες για το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών τελικά θα απελαθούν, καθώς δεν στοιχειοθετείται υπόθεση εναντίον τους. Παραμένουν αυξημένα τα μέτρα της αστυνομίας στην Χλώρακα και σε άλλες κοντινές περιοχές μετά τα θλίβερα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Μάλιστα, στο